αλήθεια, τι κάνει μια κυβέρνηση όταν θέλει να κρύψει το αρνητικό για το λαό περιεχόμενο ενός νομοσχεδίου που φέρνει στη Βουλή? Τι κάνει? Πρώτα-πρώτα του βάζει έναν ωραίο τίτλο. Αυτό έγινε ακριβώς και εδώ. Εξυγχρονισμός, λέει, του ηλεκτρονικού, λέμε τώρα, του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα ακόμα νομοσχέδιο κρίκο στην αλυσίδα των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων που συνεχίζονται σταθερά με όλες τις κυβερνήσεις. Για μια ακόμα ψηφίδα στο μεγάλο παζλ της υπονόμευσης του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, έως ότου αυτή η ασφάλιση μετατραπεί σε μια πλήρως ατομική ιδιωτική υπόθεση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έρχεται στη Βουλή αμέσως μετά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που ψηφίσατε πριν από λίγους μήνες και όπου βεβαίως παρέχετε τη δυνατότητα στο κεφάλαιο με τα διάφορα επενδυτικά φαντ να ξεκοκαλίζει και να παίζει στο χρηματιστηριακό τζόγο τις εισφορές των νέων εργαζομένων που τώρα μπαίνουν και όπως μπαίνουν στη δουλειά. Ό,τι δηλαδή έγινε παλιότερα με τη ληστεία των αποθεματικών της προηγούμενης γενιάς, σε νέα όμως βερσιόν εξυγχρονισμένη. Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Προηγούνται οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, οι οποίες με αλλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόμους τσακίζουν τις συντάξεις και σαρώνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Το 2016 ψηφίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος 4387, γνωστός και ως νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο δίνεται ένα κέριο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Τότε δημιουργείται ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί, όπως και έγινε άλλωστε, ως εκείνο το κατάλληλο εργαλείο το οποίο χωρίζει την κύρια σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική, επανυπολογίζει όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις με σκοπό την περαιτέρω μείωσή τους και εισάγει τη λεγόμενη νοητή τότε κεφαλαιοποίηση στις επικουρικές συντάξεις και με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Αυτή τη νοητή κεφαλαιοποίηση των επικουρικών συντάξεων του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τον περασμένο Σεπτέμβρη η Νέα Δημοκρατία και με τον νόμο 4826 την κάνει πραγματική κεφαλαιοποίηση. Λοιπόν, αυτός ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, ο ΙΕΦΚΑ, με γέφυρα της διατάξης του σημερινού νομοσχεδίου, μετατρέπεται στην πράξη σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό ακριβώς. Έτσι είναι, όσο προχωρά και βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι είναι, τόσο θα προσαρμόζεται και η λειτουργία του αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού στους όρους της αγοράς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ως προς αυτό, μάλιστα, είναι χαρακτηριστική στο νομοσχέδιο εκείνη η διάταξη η οποία προβλέπει να τοποθετούνται για 3 έως 6 χρόνια στον ΕΦΚΑ ως διευθυντικά στελέχη ιδιώτες μάνατζερ κατευθείαν από την ασφαλιστική αγορά και με αμοιβές παχυλότατες, πέρα και έξω από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν για αυτούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτοί να τρέξουν πιο γρήγορα την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, βαθαίνοντας και την επιχειρηματική δράση του ίδιου του ΕΦΚΑ, με κατάληξη φυσικά τη λαιλασία της ακίνητης περιουσίας του, η οποία περιουσία έχει δημιουργηθεί φυσικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων, στους οποίους αυτή η περιουσία εδώ που τα λέμε ανήκει κιόλας. Και οφείλεται βεβαίως εδώ να εξηγήσετε ως Υπουργείο γιατί το σύστημα προμηθειών του οργανισμού του ΕΦΚΑ το εξαιρείται από τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Πρέπει να δώσετε μία εξήγηση. Μάλιστα, για να βρουν όλα αυτά τα golden boys και τα golden girls ενδεχομένως, δεν ξέρω,
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έτοιμες και άδειες αυτές τις θέσεις τις διευθυντικές στον ΕΦΚΑ, τι κάνετε? Πάβετε από τα διευθυντικά καθήκοντά τους όλους τους σημερινούς γενικούς διευθυντές και διευθυντές του οργανισμού του ΕΦΚΑ και πετάτε στα σκουπίδια τη συσσωρευμένη πείρα τους. Οι ιδιώτες αυτοί μάνατζερ που φέρνετε στον ΕΦΚΑ, προορίζονται επίσης να πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας πότε το καρότο των μπόνους, και αυτό σημαίνει βεβαίως εξατομίκευση, διαφοροποίηση των μισθών με το κριτήριο της παραγωγικότητας, και πότε το μαστίγιο των πειθαρχικών ποινών, τα οποία θεσπίζεται με το σημερινό νομοσχέδιο. Και ύστερα έρχεται ο Υπουργός εδώ και μας λέει ότι πάτε με τους πολλούς. Με τους λίγους πηγαίνετε, με τους λίγους πάτε πάντα. Τους πολλούς τους τσακίζετε με την πολιτική σας, είτε είναι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι συνταξιούχοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι καταργείτε, ακυρώνετε και παραμερίζετε ακόμα και αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια του οργανισμού, προκειμένου να συστήσετε, λέει, τη λεγόμενη μονάδα εσωτερικού ελέγχου πειθαρχικής διαδικασίας από υπαλλήλους όμως άλλων υπουργείων. Και με ποια δικαιολογία, παρακαλώ, όλο αυτό? Εξαιτίας, λέει, της καθυστέρησης στην πειθαρχική τους λειτουργία. Μάλιστα. Συγγνώμη, εσείς, το κράτος σας, οι κυβερνήσεις, δεν είστε που έχετε πάντα την πλειοψηφία σε αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια? Τους 3 από τους 5, ή κάνω λάθος? Ποιοι την έχουν την πλειοψηφία? Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια. Δηλαδή τον εαυτό σας κατηγορείτε. Εσείς όμως, εκεί που διαπρέπετε, όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι στη συκοφάντηση. Στη βρώμικη επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους, την ώρα που καθυστερούν απαράδεκτα οι απονομές των συντάξεων και των ΕΦΑΠΑΞ, θα τελειώσω σε λιγότερο από μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και καθυστερούν επειδή λείπουν βεβαίως χιλιάδες υπάλληλοι από τον ΕΦΚΑ, και καθυστερούν επειδή ο απαρχαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός του ΕΦΚΑ παραπέμπει όχι μονάχα σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και σε προηγούμενους αιώνες. Εσείς που είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή, τι κάνετε? Τις δικές σας διαχρονικές βαρύτατες ευθύνες για το σημερινό χάλι με τις τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων, πάτε να τις φορτώσετε όλες με προκλητικό τρόπο αυτές τις ευθύνες στους ίδιους τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Ξέρετε κάτι όμως? Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βλέπετε, στη δική σας αντίληψη το αστικό σας κράτος έχει το δικαίωμα να καθυστερεί για χρόνια τις συντάξεις που οφείλει στους εργαζόμενους. Το ίδιο όμως αυτό αστικό σας κράτος γίνεται ταχύτατο, γίνεται κέρβερος, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του όταν ένας εργαζόμενος ή ένας άλλος βιοπαλαιστής καθυστερήσει έστω και για μια μέρα τις οφειλές του στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και μιας και τα λόγια σας τα κόβετε παχιά, για πέστε μας αλήθεια. Εκείνοι οι πολύ διαφημισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, εκατοντάδες που προσλάβατε στον ΕΦΚΑ για να γίνουν πιο γρήγορα οι απονομές των συντάξεων, αλήθεια, πόσες συντάξεις βγάλανε μέχρι τώρα? Πολλά, είπε ο Υπουργός εδώ, πολλά νούμερα, αλλά αυτό δεν το απάντησε. Και δεν το απάντησε γιατί όλοι αυτοί οι πολύ διαφημισμένοι σας ιδιωτικοί εξωτερικοί συνεργάτες δεν βγάλανε μέχρι τώρα ούτε μία σύνταξη. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα υποστηρίζετε, το νομοσχέδιό σας θα προσθέσει και άλλα βάρη στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, θα ενισχύσει τα αγοραία χαρακτηριστικά του οργανισμού και την πειθαρχική καταστολή βεβαίως ενάντια στους εργαζόμενους, και αυτός είναι ο λόγος φυσικά για τον οποίο απορρίπτεται και από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και από τα συνδικάτα, και αυτός είναι ο λόγος βεβαίως για τον οποίο θα πρέπει να το αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.